Για σκεφτείτε λοιπόν τι μας λείπει. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να ήμασταν σε ένα Ακρόπολης. Βρίσκομαι εδώ στα Γεράνια και σηκώνεται τώρα η τρίχα μου που έρχεται η ώρα να εισπνεύσω αυτή την Άγια Σκόνη και να τη μοιραστώ μαζί σας. Να κάνω κριτς-κριτς στα δόντια δηλαδή. Γιατί αυτό είναι το Ακρόπολης και μας έχει λείψει. Και ευτυχώς που έρχονται οι ομάδες αυτές εδώ και κάνουν ό,τι κάνουν για να μας θυμίζουν σε εμάς τους παλιούς, αλλά και να εισάγουν και τους καινούριους σε αυτή τη μοναδική αγάπη, το unconditional love, το οποίο βγάζει το Ακρόπολης στην κάθε γενιά. Ήρθα εδώ για να μοιραστώ σκόνη μαζί σας. Λοιπόν, είμαστε στα Γεράνια Όρη. Βρίσκεται εδώ η ομάδα της Hyundai για να κάνει και αυτή δοκιμές εν ώψη ράλι Τουρκίας. Τρεις μέρες στην Ελλάδα, την πρώτη μέρα ο Λέπ, την δεύτερη μέρα ο Νεβίλ και σήμερα, την τρίτη μέρα δηλαδή, ο Τάνακ με το Hyundai i20 Coupe WRC. Τι έρχονται να κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα. Εξέλιξη. Τι σημαίνει εξέλιξη τώρα και γιατί επιλέγουν ένα μέρος σαν την Ελλάδα? Πρώτον, γιατί θέλουν να βρουν όσο γίνεται θερμοκρασίες και συνθήκες δρόμου εφάμιλες με αυτές τις οποίες θα συναντήσουν σε 2-3 εβδομάδες στην Μαρμαρίδα της Τουρκίας. Δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες, χώματα περίεργα έως άσχημα και κυρίως με σαθρό οδόστρωμα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν παρακολουθήσει κανείς ή έχει δει από πέρσι τον αγώνα στην Τουρκία, ένα πράγμα το οποίο θα καταλάβει εύκολα είναι το γεγονός ότι τι έχουμε? Έχουμε, πέρα από τις φυτεμένες πέτρες, πέρα από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε σαθρό οδόστρωμα, το λεγόμενο στα αγγλικά loose surface. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο loose surface. Γι' αυτό βρίσκονται εδώ αυτές τις μέρες οι αγωνιστικές ομάδες εν ώψη Τουρκίας, γιατί είναι αυτή η γνωστή ιστορία που λέγανε και στο χωριό μου, όλου πατάς και αλλού βρίσκεσαι. Αυτό λοιπόν το loose surface είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που οδηγεί τις ομάδες σε συγκεκριμένο τύπο ειδικών διαδρομών του Ακρόπολης να δοκιμαστούν και να εξελιχθούν εν ώψη της Τουρκίας. Oh,